Τάνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα, Μαγδαληνή και Παντελή. Πού βρίσκεσαι, Πάντως δίμονε απόλυση και αν δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, επιστρέφω από μια εκδήλωση από το 2 από το Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Τι γινόταν εκεί πέρα? Ήταν σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης και υπήρχαν κάποιοι καλεσμένοι όπως είναι ο Ευρωβουλευτής Ζαγοράκης και Το Ρεχάγγελ νομίζω ότι είναι εκεί. Ναι, είχες καμία φωτογραφία, Τάνια? Mm-hmm. Όμως βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Παγκόσμια ημέρα Ευρώπης στην Ελλάδα περνάμε λίγο δύσκολα. Θέλουμε να μας πεις σχετικά με ένα κοινωνικό θέμα που βάλει το Δήμο Νεαπόλεως Οικειών. Πες μας τι γίνεται με αυτό το θέμα. Το θέμα σήμερα που βγαίνουμε στον αέρα δεν είναι τα πολιτιστικά μας, αλλά ένα πάρα πολύ άλλο σοβαρό θέμα που έχουμε να κάνουμε σήμερα με τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης, τη στόχια, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες λήγουν στις 36 του 2015. Σε ένα μήνα αυτό περίπου. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλους τους Δήμους που έχουν να κάνουν με τις δομές παροχής εισιτήρων, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, τράπεζες χρόνου, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας αποδοχής αστέγων, υπνοτήρια, συσίτια, γραφεία διαμεσολάβησης, δημοτική λαχανόκηποι. Οπότε με τη λήξη της χρηματοδότησης οι δομές αυτές δεν θα κλείσουν και δεν θα είναι πια βιώσιμες, με αποτέλεσμα τη μη συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μη συνέχιση της απασχόλησης εκατοντάδων νέων επιστημόνων, οι οποίοι είναι περισσότερο από 1.000 εργαζόμενοι. Οι οποίοι, να πούμε, Τάνια, ότι εξυπηρετούν πάνω από χιλιάδες κόσμο, έτσι? Πάνω από 180.000 κόσμο καθημερινά. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι τι γίνεται. Και όλοι οι εξυπηρετούμενοι από αυτούς τους σπόρους και τις κοινωνικές δομές. Και οι εξυπηρετούμενοι είναι παραπάνω από 118.000. Η εμπειρία των νέων αυτών επιστημόνων που εργάζονται σε αυτές τις δομές είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι εργαζόμενοι των δομών αυτών είναι απλήρωτοι πάνω από 4 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα που δημιουργούνται τόσο στους ίδιους αλλά και στις οικογένειές τους, και παρόλα αυτά συνεχίζουν και έρχονται στις εργασίες τους κανονικά και εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους υποφελούμενους. Η καθημερινή τους δουλειά με τους ωφελούμενους δημότες μας δείχνει ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο ανταποκρίθηκε σε μια πραγματική και επίγουσα ανάγκη της κοινωνίας μας να ανακουφίσει όσους πραγματικά υποφέρουν από τις βασικές ελλείψεις της καθημερινότητάς τους. Και μάλιστα, Τάνια, και ο Δήμαρχος, ο Σίμος Δανιλίδης, είχε προβεί και σε κάποιες ενέργειες προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα αυτό. Είχε στείλει μια επιστολή, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Δήμαρχό μας, αλλά και από όλη την Δημοτική Ενότητα, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Γιατί η κοινή διατύπωση τόσο των εργαζόμενων όσο και των φορέων είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, αντί να μειώνονται, αυξάνονται, ενώ υπάρχουν διαρκείς και νέα άτομα και νέες οικογένειες που πλήττονται. Και από όσο ξέρω αυτό. Ναι. Ναι, γι' αυτό θεωρούμε ότι γι' αυτό γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια και από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμο μας, ώστε θεωρούμε ότι να μην γίνει διακοπή της λειτουργίας των τόσο ευαίσθητων και κρίσιμων δομών, όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να σταματήσει, αλλά γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία τους, γιατί θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό και πλήγμα και κοινωνικό πρόβλημα. Αντίθετα, θα έλεγα θα έπρεπε να διασφαλιστεί και να συνεχιστεί, αλλά να αναπτυχθούν και νέα παιδεία. Εδώ παίρνουν τα χρήματα από τους Δήμους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η επιστολή πήγε και στον κύριο Βούτση και στην αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας. Έτσι ακριβώς πήγε στους αρμόδιους υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές όλων των κομμάτων για να έχουμε κάποια επίλυση του προβλήματος. Ναι. Μακάρι. Όσον αφορά τώρα το θέμα που λέει η Τάνια για τα αποθεματικά και την αποδυνάμωση στις κοινωνικές δομές που φέρνει όσον αφορά και την υπολειτουργία και τη μη βιωσιμότητα, σε περίπτωση που τα αιτήματα δεν γίνουν δεκτά, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια... Ποια είναι το επόμενο βήμα? Δεν σας ακούω, με διακοπές αν Τάνια, θέλετε. Τάνια, λέω, τι προβλέπετε να γίνει τελικά? Πότε περιμένετε απάντηση, γνωρίζεις? Είναι μετέωρο. Δεν γνωρίζω ακόμα κάτι. Έχουν σταλθεί οι επιστολές και περιμένουμε όσο μπορούμε, κινητοποιούμε από το Δήμο, ο Δήμαρχος, και ενεργοποιούμε όλο το σύστημα.
Και να πούμε φυσικά ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι δεν θα απασχολεί. Δεν αφορά μόνο το Δήμο μας. Σωστά, σωστά. Το είπα και παραπάνω. Αφορά και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι Δήμοι. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάνια. Ελπίζουμε να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό, καλό δρόμο. Αυτό, Τάνια, αυτό που έλεγα είναι ότι όσον αφορά την υπολειτουργία και τη μη βιωσιμότητα κοινωνικών δομών, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να τους αγγίξει όλους. Γιατί έχει να κάνει με προσωπικό το οποίο δουλεύει εκεί, γιατί έχει να κάνει με τους πολίτες οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από αυτό το έργο που γίνεται πραγματικά το ανθρωπιστικό από τους Δήμους. Πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πρέπει να ληφθούν αυτά που λέτε σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους και τους συναρμόδιους. Και άμεσα. Και άμεσα. Και άμεσα, έτσι ακριβώς, γιατί σας είπα είναι χιλιάδες οι οικογένειες και το πρόβλημα αυξάνεται συνεχώς. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Τάνια μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ευχαριστώ. Focus 103,6.